Γεια σας, είμαστε η Σέβεν Φορδεγόρ και είμαστε από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Μετά την έρευνα που κάναμε στις αρχές της εφευρέωσης, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το δρομόμετρο του Αρχιμίδη. Το δρομόμετρο χρησιμοποιούσε μηχανικά μέσα για να υπολογίσει τη ταχύτητα ενός οχήματος. Και εμείς γνωρίζουμε ότι καθημερινά γίνονται πολλά ατυχήματα στον δρόμο λόγω της υπερβολικής ταχύτητας. Θέλαμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα στους δρόμους λόγω της υπερβολικής ταχύτητας. Η ιδέα μας. Σκεφτήκαμε να ενσωματώσουμε σε ένα απλό όχημα ένα δρομόμετρο όπως αυτό του Αρχιμίδη. Το δρομόμετρο υπολογίζει τη ταχύτητα του οχήματος και συνδυάζεται με έξυπνη σύμμαχη για τα όρια ταχύτητας πάνω στους δρόμους, τα οποία θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις πινακίδες όριων ταχύτητας. Έτσι, το δικό μας όχημα διαβάζει τα όρια ταχύτητας και προσαρμόζει τη ταχύτητά του αυτόματα. Επιπλέον, ένα βοηθητικό όχημα έκτακτης ανάγκης μπορεί να αντικαταστήσει τα όρια αυτά σε ειδικές περιπτώσεις. Κατασκευάσαμε δύο ρομποτικές κατασκευές. Το πρώτο όχημα αποτελείται από δύο hubs, δύο κινητήρες, ένα εισιτήρα κλίσης και έναν απόστασης. Ο κινητήρας κινεί το όχημα μπρος και πίσω και ο δεύτερος κινητήρας θλίγει την κατασκευή του δρομόμετρου. Το δεύτερο όχημα αποτελείται από ένα hub, ένα κινητήρα και ένα εισιτήρα απόστασης. Το όχημα αυτό κινείται παράλληλα στον δρόμο, αλλά βλέπει κάθετα, οπότε μπορεί όταν εντοπίσει ένα όχημα να το ακινητοποιήσει. Προκειμένου το δρομόμετρο να υπολογίσει σαν ταχύτητα του οχήματος που κινείται, έχουμε φροντίσει έτσι ώστε οι δύο κινητήρες να λειτουργούν με την ίδια ισχύ. Εφόσον λοιπόν οι δύο κινητήρες λειτουργούν με την ίδια ισχύ, όση απόσταση διανύσει ο ένας σε ένα χρονικό διάστημα, τόση απόσταση διανύσει και ο άλλος. Εμείς χρονομετρούμε τη διάρκεια που χρειάζεται για να τυλιχθεί και να εξετυλιχθεί το σκηνή που έχουμε προσαρμόσει στο δρομόμετρο. Έτσι, με σωστή χρονομέτρηση και σταθερή απόσταση, υπολογίζουμε την ταχύτητα του οχήματος με το γνωστό τύπο φυσικής. Ταχύτητα ίσον απόσταση διά χρόνος που χρειάζεται για να μειωθεί αυτή η απόσταση. Οι οδηγίες του προγράμματος έχουν προωθήσει σε 4 διαφορετικά σενάρια ώστε να φαίνονται ξεκάθαρα οι επιμέρους λειτουργίες. Αυτοματισμοί 4 σενάρια. Ο κινητήρας που κινεί το δρομόμετρο απενεργοποιείται όταν εντοπίσει τις τρεις λωρίδες ο αισθητήρας απόστασης και ο κινητήρας που τυλίγει και ξετυλίγει το δρομόμετρο αλλάζει φορά όταν αλλάξει η τιμή του αισθητήρα κλίσης από 1 σε 3 και αντίστροφα. Πρώτο σενάριο. Επιλογή 0. Σε αυτό το σενάριο γίνεται επίδειξη της λειτουργίας του δρομομέτρου. Το δρομόμετρο αρχίζει και κινείται μέχρι να εντοπίσει τις τρεις σημάδες στον δρόμο και εμφανίζει στην οθόνη στο πεδίο speed την ταχύτητα που έχει υπολογίσει. Το όχημα, στη συνέχεια, επιστρέφει στην αρχική του θέση. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής στην αρχική θέση, δεν λειτουργεί ο μηχανισμός του δρομομέτρου και δεν γίνονται υπολογισμοί. Αυτό ισχύει και στα επόμενα σενάρια. Δεύτερο σενάριο. Σε αυτή την περίπτωση το όχημα με το δρομόμετρο κινείται με τον ίδιο τρόπο, απλώς εντοπίζει τις σημάδες ταχύτητας, μαύρες λωρίδες και αλλάζει ταχύτητα από μόνο του. Η πρώτη λωρίδα αντιστοιχεί στο μέγιστο όριο ταχύτητας. Εάν αυτό έχει ξεπεραστεί, ανάβουν τα λαμπάκια στα δύο χάμπ σε χρώμα μοβ και ισχύει στο κινητήρα ορίζοντα 70. Η δεύτερη λωρίδα αντιστοιχεί στο μέγιστο όριο ταχύτητας. Εάν αυτό έχει ξεπεραστεί, ανάβουν τα λαμπάκια στα δύο χάμπ σε χρώμα ροζ και ισχύει στο κινητήρα ορίζοντα 50. Η τρίτη λωρίδα αντιστοιχεί στο ελάχιστο όριο ταχύτητας. Εάν αυτό έχει ξεπεραστεί, ανάβουν τα λαμπάκια στα δύο χάμπ σε χρώμα κόκκινο και ισχύει στο κινητήρα ορίζοντα 40. Επιπλέον αυτοματισμό σεναρίου. Οι τιμές του αισθητήρα απόσταση συνδυασμό με την ταχύτητα αλλάζουν το χρώμα στα LED λαμπάκια των hubs. Τρίτο σενάριο. Σε αυτό το σενάριο το βοηθητικό όχημα ξεκινάει για να βρει ενδεχόμενα οχήματα.
Το όχημα με το δρομόμετρο προχωράει κανονικά όπως και στα δύο προηγούμενα σενάρια, αλλά με μια μικρή χρονική καθυστέρηση. Αν το έχει δοθεί επιθυμητή ταχύτητα 0, όταν εντοπίσει το δρομόμετρο, ανάβει κόκκινο το λαμπάκι στο άκτου και κινητοποιεί το όχημα. Αν το έχει δοθεί επιθυμητή ταχύτητα μεγαλύτερη από 0, όταν εντοπίσει το δρομόμετρο, ανάβει από το καλύτερο λαμπάκι στο hub και αναγκάζει το διερχόμενο όχημα να κινηθεί με την επιθυμητή ταχύτητα. Επιπλέον αυτοματισμό σενάριο. Ο αισθητήρας απόσταση του βυθιστικού οχήματος απενεργοποιεί το κινητήρα του δρομόμετρου. Η κίνηση του οχήματος με το δρομόμετρο απεικονίζεται στον εικονικό κόσμο. Το άλλο μέσο. Η κίνηση του οχήματος με το δρομόμετρο απεικονίζεται στον εικονικό κόσμο. Το τύλιγμα και το ξετύλιγμα του σκηνιού του δρομόμετρου είναι συγχρονισμένο με αυτό του σκράτς. Το όχημα με το δρομόμετρο μετακινείται κατάλληλα στην οθόνη του σκράτς κάθε φορά που εντοπίζει σήμανση μαύρη λωρίδα στο δρόμο στον οποίο κινείται.